Ο κ. Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πάνος Σκουρλέτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός, και ο κ. Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλημέρα και στους τρεις. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Από τον κύριο Σκουρλέτη τώρα θέλω να ξεκινήσουμε. Κύριε Υπουργέ, θα μας το επιτρέψετε. Κύριε Σκουρλέτη, λέει η κυβέρνηση ότι προβάλλεται ψεύτικα επιχειρήματα προκειμένου να αποδομήσετε ένα νομοσχέδιο το οποίο καν δεν έχει έρθει στη δημοσιότητα. Λένε, για παράδειγμα, ότι η ηλεκτρονική κάρτα ήταν αίτημα της ΓΣΕΕ και γίνεται πράξη. Λένε, για παράδειγμα, ότι η απόλυση, επειδή κάποιος δεν θα θέλει να συμμορφωθεί ή να συνενέσει σε αλλαγή του χρόνου εργασίας, αυτομάτως θα κηρύσσεται άκυρη. Πού είναι το ζήτημα που για σας αποτελεί μητέρα των μαχών? Καταρχήν, αν δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, σε αυτό προφανώς δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ναι. Αλλά η κυβέρνηση, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνει συγκεκριμένες διαρροές, θα έλεγε κανείς προσπαθώντας να μετρήσει αντιδράσεις. Προσέξτε όμως, το βασικό που είναι αυτό που συζητάγατε και πριν από λίγο με τους καλεσμένους σας, που είναι η κατάργηση του οκτάωρου και η απλήρωτη υπεροριακή εργασία, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι ένα νέο μέτρο το οποίο έρχεται να βοηθήσει τη ζωή μας, τη συνεννόηση ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί τουλάχιστον εδώ και 2 δεκαετίες από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους. Και έρχεται με έναν τέτοιο τρόπο. Μα λένε ότι δεν θα είναι απλήρωτη η εργασία, η υπεροριακή. Θα είναι απλήρωτη ούτε θα αλλοιώνεται το οκτάωρο. Πριν η κυρία Στατιντάκη, με όλους τους τρόπους προσπαθούσε να δεσμευτεί, να το πω έτσι δημοσίως, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πειραχτεί το οκτάωρο ή η αμοιβή της υπεροριακής εργασίας. Ενώ η κυρία Στρατινάκη προσπαθούσε πράγματι να τα στρογγυλέψει τα πράγματα, ήταν αποκαλυπτική ως προς τούτο. Είπε ότι η διευθέτηση, κοιτάξτε τι έβυχος ήχος, διευθέτηση του ωραρίου, θα είναι αποτέλεσμα της ατομικής συνεννόησης. Εκεί κρύβεται ο διάολος. Με κατοχυρωμένο το δικαίωμα της άρνησης όμως, λέει. Με τον εργοδότη. Με τον εργοδότη. Ναι. Όταν αυτό παγίως προβλέπεται να είναι αποτέλεσμα συλλογικών συμβάσεων. Αλίμονο, για σκεφτείτε, αν θα είχαμε κοινωνική ασφάλιση οκτάωρο, αν εδώ και αιώνες οι εργαζόμενοι ατομικά συναλλάσσονταν, διαπραγματεύονταν με την εργοδοσία. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Είναι δηλαδή άθλιο αυτό που συμβαίνει, διότι είναι η χαριστική βολή στην έννοια της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Έχουν προηγηθεί μια σειρά άλλα μέτρα, όπως η κατοχύρωση της αναιτιολόγητης απόλυσης, η υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας, η κατάργηση στην πράξη των τριμερών συναντήσεων ανάμεσα στην επιθεώρηση εργασίας, τους εργαζόμενους και το Υπουργείο. Και αυτά όλα έχουν υποκατασταθεί, υποτίθεται, από την διαιτησία του ΟΜΕΔ. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση της εργασίας, έναν μηχανισμό ο οποίος θα οδηγήσει σημείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, αλλά σε λιγότερα χρήματα για υπερορίες των εργαζομένων. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί με τόσο υψηλή ανεργία να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως, λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Συντυχάκη, τι λέτε? Ακριβώς. Κοιτάξτε, το σχέδιο της κατάργησης του οκτάωρου δεν είναι αποκλειστικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φυσικά δεν την απαλλάσσει για το γεγονός ότι ήδη φέρει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν διαχρονικά έχουν βάλει το χεράκι τους για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δεν πρόκειται λοιπόν απλά για ένα κακό υπουργό, που φυσικά ο κύριος υπουργός ο συγκεκριμένος έρχεται να βάλει τη σφραγίδα του και να βγάλει όλη τη βρώμικη δουλειά, διότι έχει πάρει πτυχίο σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτές είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κατευθύνσεις του ΩΣΑ, είναι συγκεκριμένες επιταγές του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, τις οποίες υπηρέτησαν πιστά όλα τα κόμματα διαχρονικά. Και μπορεί σήμερα να τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά, όχι μόνο για την τεράστια ιστορία που έχει το εργατικό κίνημα στη χώρα μας και παγκόσμια, αλλά γιατί σήμερα είναι αναγκαιότητα η εργατική τάξη να ορθωθεί ως ηγετική δύναμη για να πάρει την εξουσία και να απαλλαγεί από τα βάσανα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα το μήνυμα της εργατικής πρωτομαγιάς, και μάλιστα εν έτη 2021, δεν είναι να δουλεύεις από ήλιο σε ήλιο με 500 ευρώ. Δεν είναι εξυγχρονισμός η απλήρωτη εργασία. Το να ποινικοποιείς τη συνδικαλιστική δράση. Δεν είναι πρόοδος αυτές οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, η απογείωση της εκμετάλλευσης για τις οποίες τσακώνεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος εφαρμόζει καλύτερα. Σας είπα, για να πούμε συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ευθύνες για αυτή την ιστορία. Ποιος υπονόμευσε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ποιος κατήργησε την Κυριακάτικη αργία, σε 32 Κυριακές στον χρόνο καταργήθηκε η αργία. Επί ΣΥΡΙΖΑ 32 Κυριακές στον χρόνο καταργήθηκαν. Ποιος ελαχιστικοποίησε, έδωσε όθηση στην ελαχιστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ποιοι αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τη σταθερή και μόνιμη δουλειά με την αλλαγή του συντάγματος, του άρθρου 103 του συντάγματος. Όλοι σας δεν ήσασταν αυτοί μέσα στη Βουλή που αρνηθήκατε να, εφαρμόσετε, να υιοθετήσετε την πρόταση του ΚΚΕ. Είναι λοιπόν αιτία πολέμου αυτό που γίνεται. Και εδώ στο κάδρο μπαίνουν όλα τα αστικά κόμματα που έφτασαν τα πράγματα μέχρι εδώ και φυσικά οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, κυρίως της ΓΣΕΕ, που άκουσα τον κύριο Καραγιεργόπουλο προηγουμένως και να λέει ότι ό,τι θετικό είναι θα το υιοθετήσουμε, λες και τα πάντα περιορίζονται στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές. Τόσα πολλά ψέματα μέσα σε τόσες λίγες λέξεις. Ότι η δεκάωρη απλήρωτη εργασία αποτελεί προστασία του χρόνου εργασίας με την ψηφιακή κάρτα. Τώρα ότι η κατάργηση του οκτάωρου. Το ξεπουλημένες είναι βαριά κουβέντα που λέτε. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό αν υπάρχει θετική διάταξη να γίνει αποδεκτή. Εκτός αν θεωρείτε ότι. Ποια είναι η θέση της ΓΣΕΕ. Η θέση της ΓΣΕΕ για τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Ναι. Γιατί η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Ποια είναι η θέση της ΓΣΕΕ. 400 σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα κατεβαίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν πάρει αποφάσεις. Ποια είναι η απόφαση της ΓΣΕΕ. Ντροπή και έσχος. Γι' αυτό θα πρέπει να τις απομονώσει η εργατική τάξη και ο λαός συνολικά αυτές τις ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και να τραβήξει μπροστά. Αυτό είναι ο δρόμος που λέει το ΚΚΕ. Κύριε Μηταράκη. Τι απαντάτε σε αυτή τη κριτική? Και ένα ερώτημα είναι, αν όλο αυτό κατοχυρώνει τους εργαζόμενους, γιατί το αφήνετε σε επίπεδο ατομικής συνεννόησης και δεν το αναβαθμίζετε σε συλλογικό επίπεδο? Να είναι δηλαδή αποτέλεσμα και προϋπόθεση μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης. Καταρχήν να θυμίσω στον αγαπητό κύριο Συντυχάκη ότι δεν είναι αργία, είναι απεργία. Καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έγινε επισήμως αργία επί ΣΥΡΙΖΑ η Πρωτομαγιά. Και σχολιάζουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο ακόμα, όπως είπαν και οι συνομιλητές μου, δεν έχει κατατεθεί. Ας πούμε όμως τρεις συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να συμφωνήσουμε. Πρώτον, πρέπει να είναι εθνικός στόχος αυτή τη στιγμή η αύξηση απασχόλησης. Πρέπει η ανεργία στη χώρα μας να πέσει σε μονοψήφιο αριθμό μετά από τόσα χρόνια ύφεσης. Άρα πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει να κάνει πολύ περισσότερες προσλήψεις, εκμεταλλευόμενος και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα νέα προγράμματα που υπάρχουν χρηματοδότησης πραγματικής οικονομίας. Το δεύτερο, βασικός στόχος πρέπει να είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Και τα νέα εργαλεία παρακολούθησης του χρόνου της εργασίας είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εργαζόμενου. Στο τρίτο θέμα, που είναι το θέμα μιας κάποιας ευελιξίας, τα συνδικάτα συζητάνε πλαίσια. Ένα πράγμα που ζήσαμε με την πανδημία είναι ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι επιλέξανε και θέλαν να επιλέξουν πιο ευέλικτες μορφές εργασίας σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, άνθρωποι που προτιμούν να δουλεύουν λιγότερες μέρες την εβδομάδα και τους βολεύει να δουλεύουν λίγο περισσότερες ώρες και να δουλεύουν τετραήμερο. Αυτό είναι ατομική όμως επιλογή που αφορά κάποιον και τις δικές του ιδιαίτερες οικογενειακές και προσωπικές επιδιώξεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν περισσότερο από το σπίτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν περισσότερο στον χώρο εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μια συλλογική επιλογή. Τα συνδικάτα και οι εργοδότες και το κράτος συζητάνε τα θεσμικά πλαίσια. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στον κάθε εργαζόμενο να διευκολύνει τον εαυτό του. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ θετικό για την ενίσχυση εργασίας. Πάντως κάποιοι, κύριε Μηταράκη, λένε ότι με την αύξηση και των υπεροριών και τα λοιπά, ίσως έτσι δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της μείωσης του ποσοστού της ανεργίας. Αντιθέτως. Όταν η πραγματική οικονομία μπορεί και πηγαίνει καλύτερα, αυτό αυτομάτως δημιουργεί αύξηση της απασχόλησης. Αυτό δεν είναι ελληνικό η παρατήρηση, είναι παγκόσμια παρατήρηση. Η οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες, ούτε μπορούν να υπάρχουν βέβαια εργοδότες με εργαζόμενους οι οποίοι δεν απολαμβάνουν την ανταμοιβή, τη δίκαια της εργασίας. Νομίζω αυτά στον 21ο αιώνα τα έχουμε συμφωνήσει. Σας λέει ότι ο εργαζόμενος με τέτοια ανεργία έξω και με τέτοιες συνθήκες εργασιακές δεν θα είναι σε ισχυρή θέση διαπραγμάτευσης. Και εμένα η απορία μου είναι, αν έρθει ο εργοδότης μου και μου πει μία φορά, ξέρεις, υπάρχουν ανάγκες, πρέπει να κάτσεις παραπάνω. Και δεν συνενέσω εγώ. Υπερέχει δεύτερη φορά και μου πει υπάρχουν ανάγκες, πρέπει να κάτσεις παραπάνω. Και δεν το θέλω εγώ. Θέλω το 8ωρο μου. Γιατί έχω παιδί στο σπίτι. Γιατί μπορεί να έχουμε τέταρτο κύμα πανδημίας. Και να χρειαστεί να είμαι στο σπίτι. Ποιος θα με κατοχυρώσει ότι την τρίτη φορά δεν θα μου πει δεν μου κάνεις. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Καταρχήν, όταν υπήρξε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι αν το απαιτήσω θα πρέπει να με πληρώσει. Ποιος με κατοχυρώνει να μην μπορώ. Στο να μην μπορώ, με κατοχυρώνει το κράτος. Βεβαίως σας κατοχυρώνει η εργατική νομοθεσία και όταν υπήρξαν προβλήματα όπως τα θέματα της πανδημίας, ήρθε ο ίδιος ο νομοθέτης και δημιούργησε το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας στις δύσκολες εποχές της πανδημίας, είτε με ειδικά προγράμματα γέφυρα, είτε με υποχρεωτική τηλεεργασία. Υπήρξε λοιπόν η θεσμική αντίδραση. Άρα αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη ότι στηρίζει τον εργαζόμενο όπως στηρίζει και τις επιχειρήσεις. Το σημαντικό, είμαστε όλοι μαζί σε μια οικονομία η οποία πρέπει να πάει μπροστά. Περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια με τα μνημόνια, βγήκαμε ευτυχώς πίσω στην ανάκαμψη και ήρθε ο κορονοϊός να μας δημιουργήσει μια δεύτερη κρίση. Στείνουμε αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο μιας ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια που το χρειαζόμαστε και ως κράτος και ως κοινωνία, αλλά και ως άνθρωποι μεμονωμένα και οικογενειάρχες. Να πάμε καλύτερα στην αγορά εργασίας, να πάει καλύτερα η πραγματική οικονομία. Αυτά τα θεσμικά πλαίσια συζητάμε και η προστασία από την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία νομίζω ότι είναι ένα καθολικό αίτημα της κοινωνίας που αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει να υπηρετήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και ούτως ή άλλως θα είμαστε εδώ και τις επόμενες μέρες. Προφανώς. Όταν θα δούμε και το νομοσχέδιο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να ξέρουμε και τι συζητάμε.